Oh. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο live. Σήμερα θα σας φτιάξω ένα πέταλο με ένα τριφύλλι, τετράφυλλο, για να στολίσετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρα, Χρυσούλα μου. Πάμε λίγο για γούρια, σιγά σιγά. Θα το κάνω σε μπλε χρώμα, μόνο και μόνο για να το δείτε μέσα στην κάμερα. Χρυσούλα, σε ευχαριστώ, το είδα. Το ανέβασα και στις ομάδες, δες. Ήταν υπέροχα και τα δύο. Όσοι το είδανε, τους άρεσε. Και πάμε να το βάλουμε στην άκρη. Και παίρνουμε την κλωστή μας και θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μας. Θα τον βγάλουμε, θα βάλουμε μέσα στο βελονάκι, θα τραβήξουμε και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε. Τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε αλυσίδες. Έχω κάνει το μπομπ, πάμε τώρα να κάνουμε 37 αλυσίδες, παίρνοντας κλωστή δεν περνάω μέσα θηλιά. 1, 2, 3, 4, γεια σου Χριστό μου, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ακόμα δεν μπήκες, έστειλες λουλούδια. Είσαι λουλούδι από μόνο σου, παιδί μου. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Καλησπέρα Βάσο μου. 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Έχω κάνει 37 αλυσίδες. Για όσες μπήκατε μέσα, κάνουμε πέταλο γούρι. Έχω κάνει τις 37 και θα κάνω άλλες 2. Θα αφήσω 1-2, θα μπω στην τρίτη, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 μου δουλειές με ένα άριστο. Στη συνέχεια. Θα πάμε να κάνουμε στις επόμενες 6 αλυσίδες από ένα άριχτο. Δηλαδή θα βάζω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω με άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έχω κάνει στις 6 μου αλυσίδες από ένα άριχτο. Τώρα θα μπω στην επόμενη αλυσίδα και θα κάνω 2 άριχτα. 1 και στην ίδια αλυσίδα θα μπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 μου δουλειές με ένα άριχτο. Στις επόμενες 3 αλυσίδες από ένα άριχτο. Χρήστο, ευχαριστώ. Και να δεις το σου ετοιμάζω και θα στο στείλω επάνω. Αλλά δεν σου λέω. Τώρα θα περάσω δίπλα και θα κάνω 2 άριχτα. 1 και άλλο 1-2. Στην επόμενη θα κάνω 1 άριχτο, δίπλα θα ξανακάνω άλλο 1 άριχτο και δίπλα θα κάνω 2 άριχτα. 1 και 1-2 στο ίδιο σημείο. Ναι, όπως σου στείλα και το άλλο δώρο, ξέρεις εσύ. Στο επόμενο, 1,
δίπλα δύο άριχτα, ένα και άλλο ένα, δύο. Τώρα, πάμε να κάνουμε τρεις φορές από μία φορά άριχτο. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Τώρα, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε το αντίθετο. Θα πάμε να κάνουμε δύο άριχτα. Ένα και άλλο ένα, δύο. Δίπλα, ένα άριχτο. Στην επόμενη, δύο άριχτα. Ένα και ένα, δύο. Δίπλα, ένα άριχτο. Στην επόμενη, ένα άριχτο. Μετά θα κάνω δύο άριχτα, ένα και ένα, δύο. Στις επόμενες τρεις αλυσίδες από ένα άριχτο. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Άρα πάμε να κάνουμε δύο άριχτα, ένα και ένα, δύο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Και τώρα στις επόμενες θα πάμε να κάνουμε από ένα άριχτο. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Εδώ που έκανα το έκτο μου θα κάνω άλλα δύο στο ίδιο σημείο. Ένα και άλλο ένα. Θα γυρίσουμε. Γυρίζοντας θα κάνω ένα άριχτο, μπαίνω στο διπλανό, τραβάω την κλωστή μου, μπαίνω στο επόμενο, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μαζί. Δίπλα, εδώ, ένα άριχτο. Στη διπλανή, μπαίνω, τραβάω, πάω στη διπλανή, δίπλα εδώ, μπαίνω και εκεί, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μαζί. Πάω να κάνω τώρα 6 άριχτα στις επόμενες 6 τρυπίτσες. 1, 2, 3, 4, 5 και άλλο ένα, 6. Έχω κάνει τα 6. Μπαίνω δίπλα, τραβάω την κλωστή μου. Πηγαίνω και στο διπλανό, μπαίνω, τραβάω. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μαζί. Ένα άριχτο δίπλα στην διπλανή τρυπίτσα. Τώρα μπαίνω στην επόμενη, τραβάω, μπαίνω, τραβάω, παίρνω, κλείνω όλες μαζί τις θηλιές μου. Εδώ που έφτασα με τα τρία άριχτα κάνω πάλι τρία. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Ξανά το ίδιο, θα περάσω δίπλα, θα τραβήξω. Στην επόμενη τρυπίτσα θα μπω, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Στη συνέχεια, ένα άριχτο. Δίπλα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Κορίτσια, όσες με ακολουθάτε, καλό είναι να πατάτε και το κουδουνάκι. Θα πάω στην επόμενη τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Έχουμε ένα, δύο, τρία, μπαίνω μαζί, ένα, δύο. Δίπλα, ένα, δύο. Δύο, ένα, δύο. Πάμε να κάνουμε τα έξι τώρα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και άλλο ένα, έξι. Μπαίνω δίπλα, τραβάω, μπαίνω στην επόμενη, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μαζί. Στη διπλανή, ένα, μπαίνω δίπλα, τραβάω, μπαίνω στην επόμενη, τραβάω, παίρνω, κλείνω όλες μαζί. Και στην τελευταία κάνω ένα, άριχτο. Παίρνω κλωστή και την παίρνω μέσα από τη θηλιά μου και θα το κάνω λίγο πιο κάτω, να το κόψω. Τελειώσαμε το πέταλο, θα βάλουμε μέσα και για να μας σταθεί
Αυτό που βάζουν στις και δεν είναι τα λουλούδια, το σύρμα. Αλλά αυτό μόνο άμα το κάνετε με ακριλικό νήμα. Αν δεν το κάνετε με ακριλικό νήμα και το κάνετε με νήμα για τσάντες, να ξέρετε ότι δεν χρειάζεται. Αυτά θα πάτε να τα ασφαλίσετε και να τα κόψετε. Εγώ δεν τα κόβω γιατί υπάρχει ένα θέμα με το ψαλίδι στο TikTok. Μπετονιά δεν νομίζω, καλό είναι να μπει αυτό που σου είπα για το... Όχι, για να σταθεί θα μπει αυτό που σου που είναι το λεπτό, το σύρμα που βάζουμε για το... να δέσουμε τα λουλούδια. Αν δεν το έχουμε, αυτό μπορείτε να το προμηθευτείτε από... Ναι, διπλό γίνεται, άμα θέλεις μπορεί να το κάνεις και διπλό. Διπλό άμα το κάνεις βάσο μου θα είναι πιο σταθερό. Θα είναι πολύ πιο σταθερό από ότι θα είναι σε μονό. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το λουλούδι. Το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν έχει δηλαδή δυσκολία καθόλου. Θα πάρω εγώ το πράσινο μου χρώμα. Τα χρώματα που βάζω είναι για να τα βλέπετε κυρίως. Θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου, θα τον ευγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα μου πείτε γιατί δεν κάνω το μαγικό κόμπο όπως το κάνουν όλες πάνω στο δάχτυλο. Στην ουσία το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί να παιδεύεστε πάνω στα δάχτυλα και που θα πατήσετε εκεί, ενώ έτσι είναι πιο εύκολο. Πάμε να κάνουμε τώρα 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4. Δύο φορές κυκλικά το βελονάκι μου. Θα μπω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλειστή τις άλλες μου δύο και τις δύο τελευταίες. Στη συνέχεια θα πάρω κλειστή, θα μπω εδώ μέσα στο μαγικό μου κύκλο και θα κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα πάλι δύο φορές κυκλικά το βελονάκι μου. 1, 2. Μέσα στην τρυπίτσα τραβάω και παίρνω και κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες μου δύο και τις τελευταίες. Τώρα πάμε να κάνουμε αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Μπαίνω μέσα στη ρηπίτσα, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριστο. Πάμε να κάνω πάλι 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Δύο φορές κυκλικά. Ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο τραβάω. Κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Στη συνέχεια παίρνω κλωστή, μέσα στο μαγικό μου κύκλο τραβάω ένα ποδαράκι. Μετά δύο φορές κυκλικά. Ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Στη συνέχεια 1, 2, 3, 4 αλυσίδες. Θα μπω μέσα στο μαγικό μου κύκλο, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου με ένα άριστο. Αυτό θα το ξανακάνουμε πάλι άλλες δύο φορές. Δηλαδή 1, 2, 3 αλυσίδες. Δύο φορές κυκλικά. Μέσα στο μαγικό μου κύκλο τραβάω και κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Κορίτσια, όσες με ακολουθάτε και μπαίνετε τώρα στο live, καλό είναι να πατήσετε και το κουδουνάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις και αν θέλετε κάντε και εγγραφή στα κανάλι μου, στα κανάλια. Δύο φορές ξανά μέσα. Τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. 1, 2, 3. Μπαίνω ξανά μέσα, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις δύο μαζί. 1, 2, 3 αλυσίδες. Δύο φορές, ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο, τραβάω, κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, ξανά μέσα στο μαγικό μου κύκλο, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Δύο φορές πάλι κυκλικά, μέσα στο μαγικό μου κύκλο τραβάω,
Παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις αλυσίδες. Μπαίνω μέσα, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις δύο με ένα άριστο. Τώρα, παίρνω την κλωστή και την τραβάω πάρα πολύ σφιχτά να κλείσω το μαγικό μου κύκλο. Βλέπετε? Αυτό είναι το τριφύλι, το τετράφυλλο. Στη συνέχεια, κάνουμε 7 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εφόσον έκανα 7, θα κάνω άλλη μία 8, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω τη μία, θα περάσω δίπλα και θα κάνω ένα μισό ποδαράκι στη διπλανή αλυσίδα. Μικαέλα, πλέχω από τα 5 εδώ και 43 χρόνια με γιαγιά επαγγελματία πλέκτρα, με προγιαγιά επαγγελματία πλέκτρα, με μαμά επαγγελματία πλέκτρα και εγώ επαγγελματίας πλέκτρα τέταρτης γενιάς. Θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις δύο θηλιές. Στη συνέχεια θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα την περάσω από την άλλη μου θηλιά, θα κλείσω με βουβό. Στην επόμενη αλυσίδα θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω ξανά από την άλλη μου αλυσίδα, να κλείσω με βουβό. Στην επόμενη θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω, θα κλείσω με βουβό. Στην επόμενη θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό. Και στην τελευταία μου αλυσίδα το ίδιο. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω με βουβό. Και τώρα θα πάρω κλωστή, να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και πάμε να την κόψουμε. Την έκοψα. Αυτή εδώ θα τη γυρίσετε μέσα την κλωστή και θα την πάρετε είτε με το βελονάκι σας, είτε με τη βελόνα σας, ό,τι σας βολεύει. Θα πάρετε, θα περάσετε από τη μία μεριά απέναντι και θα πάρετε τη μία σας θηλιά απέναντι. Ξανά μέσα. Θα τραβήξετε. Και αυτό θα το κάνουμε και εδώ. Θα περάσω όμως μέσα από τις θηλιές μου, δηλαδή τις αλυσίδες μου, τα βουβά μου, την κλωστή. Και τώρα θα πάρετε το πέταλο και θα πάτε να το ράψετε σε αυτό εδώ το σημείο. Εγώ δεν έχω κόψει τις κλωστές γιατί, όπως ξέρετε, υπάρχει θέμα στο TikTok με το ψαλίδι. Ελπίζω να σας άρεσε το σχέδιο. Θα σας έχω βίντεο μέσα στο προφίλ μου σε ποιο κανάλι θα ανεβάσω το βίντεο για όποια θέλει να το φτιάξει. Και τι σας ετοιμάζω, πώς σας φαίνεται? Θέλετε να το κάνουμε ζωντανά εδώ στο TikTok ή να το ανεβάσω κατευθείαν στο κανάλι? Ωραίο δεν είναι? Ναι, κορίτσα, μέσα από πίσω έχω αφήσει κενό. Ο λόγος που το έχω κάνει είναι να μπει φωτογραφία και να κρεμαστεί στο δωμάτιο, σαν διακοσμητικό. Πιστεύω είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα και να το κάνετε και για δωράκι. Πρώτον, θέλω να ευχαριστήσω, για να κλείσουμε, τη συντονίστρια που ήταν μέσα, τα παιδιά που στείλανε δώρο και ειδικά το Χρήστο, εσάς όλες που παρακολουθήσατε το live και κάνατε και tap-tap για να ανεβάσουμε το live, να το βλέπουν πάρα πολλοί κόσμος. Και εμείς θα τα πούμε αύριο, 6 το απόγευμα, και θα δω τι σχέδιο θα σας κάνω, ό,τι μου στείλετε, σε μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.